Και το γνωρίζετε και αυτές οι αποφάσεις. Όλες τελικά θα κρυθούν στα δικαστήρια, έτσι δεν είναι? Αυτό, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, αφήστε να δούμε. Αφήστε να δούμε την εξέλιξη. Αλλά πήραμε μια πολιτική απόφαση που τι λέει, κύριε Μητρόπουλε? Τι λέει? Στην ουσία, ερχόμαστε και λέμε ότι δεν θα βάλουμε στην ίδια κατηγορία αξιολόγησης αυτόν ο οποίος μπήκε με έναν γραπτό διαγωνισμό με αυτόν ο οποίος μονιμοποιήθηκε μέσα από ένα προεδρικό διάταγμα. Αλλά άλλο σας λέει ο κύριος Χατζηνικολάου, παρακαλώ πολύ. Δεν μπορεί όταν προσλαμβάνετε ή θέλετε να λύσετε το πρόβλημα μιας επαγγελματικής κατηγορίας που μπήκανε με 7 διαγωνισμούς, έναν διαγωνισμό σας λέει ο κύριος Χατζηνικολάου του 2010, να τον μοριοδοτείτε. Συνεπώς, αρνητικά μοριοδοτείτε τις άλλες κλάσεις, τους προηγούμενους διαγωνισμούς. Υπ' αυτήν την έννοια δημιουργείται μια κλασική ανισότητα. Γιατί? Δεν διότι μπορεί εσείς να μοριοδοτείτε με 20 παραπανήσα μόρια. Υπήρξε ή δεν υπήρξε αλλαγή του νόμου που επέτρεπε προσφυγές στο ΑΣΕΠ? Αυτό υπήρξε, ανήκατε διαφορετικές υπήρξε, κατηγορίες. Υπήρξε. Λοιπόν, από τη στιγμή που υπήρξε και από τη στιγμή, κύριε Μητρόπουλε, που δεσμευόμαστε μέσα από μια υπουργική απόφαση, κρίναμε, και αυτή ήταν και η εισήγηση των δικών μου υπηρεσιών, κύριε Χατζηνικολάου, δεν κάνω του κεφαλιού μου, και αυτή ήταν και η γνώμη του ΑΣΕΠ, ότι έπρεπε να υπάρχει διαφορετική μοριοδότηση. Εάν δεν το κάναμε, θα προσέφευγαν εναντίον μας η σειρά του 10. Όχι. Κρίναμε λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, και στο κάτω μπορεί να έχουμε μια διαφωνία, θα κρυθούν και στα δικαστήρια αυτές οι αποφάσεις τελικά. Έτσι δεν είναι. Οι άλλες κατηγορίες. Πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, αν δεν το κάναμε, θα είχαμε αδικήσει άλλους. Όχι. Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή ξέρω ότι άνοιχεστε και στο προχθεσινό σας άρθρο βάζετε κεντρικά ζητήματα, ο νόμος που δεσμεύει τον κύριο Υπουργό και οι δεσμεύσεις που έχει αναδεχθεί η πατρίδα, κύριε Χατζηνικολάου, αναφορικά με τη διοικητική μεταρρύθμιση, είναι στοχεύσεις και δεσμεύσεις ποσοτικού και αριθμητικού χαρακτήρα. Μη ρωτάτε τον κύριο Υπουργό, ο οποίος μάχεται κατά τον τρόπο του, τις αντιλήψεις του, για ποιο κράτος έχει στο μυαλό του ότι χρειάζονται οι Έλληνες. Κύριε Χατζηνικολάου, η Τρόικα ήρθε και είπε, κύριοι, θα καταργήσετε το 1/3 του ελληνικού κράτους. Κύριοι, δεν είναι απαραίτητο η αστυπάλαια να έχει κέντρο υγείας. Κύριοι, δεν πρέπει τα παιδιά των χαμηλών οικογενειών να έχουν σχολική φύλαξη. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ορίστε, να σας κάνω μια ερώτηση. Έχουμε μια κεντρική... Πρέπει να κάνουμε μια διακοπή. Κύριε Υπουργέ, θα κάνετε αμέσως μετά την ερώτηση στον κύριο Μητρόπουλο. Θα είναι και η τελευταία. Θα ευχαριστήσουμε μετά από αυτό τον κύριο Μητρόπουλο, διότι θα πάω στους συμπολίτες μας. Πάντως... 3 λεπτά διακοπή, κύριε Μητρόπουλε, θα έρθω αμέσως μετά. 3 λεπτά και σε λίγο μαζί. My boss said you're the man for the job.